Μάριος Λόλος, πρόεδρος ένας των ρεπόρτερ Ελλάδας. Η καταγγελία που κάνουμε έχει δύο αποδέκτες. Αποδέκτης πρώτο. Είναι δολοφονικό χτύπημα συνάδελφος να είναι κάτω και να δέχεται κλωτσιά στο κεφάλι. Καταγγελία δεύτερη. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ουσιαστικά η απουσία της. Όταν συνάδελφοι δέρνονται, η αστυνομία πρέπει να δρά. Είτε είναι συνάδελφοι είτε πολίτες, πρέπει να έχει μία δράση. Καμία δράση από την αστυνομία. Και ζητάμε συνάντηση άμεσα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έτσι ώστε να διασφαλίσει την ελεύθερη ενημέρωση των μίντια. Κύριε Λόλο, ήταν απρόκλητη επίθεση. Απρόκλητη. Ήταν απρόκλητη επίθεση. Οι συνάδελφοι φωτογραφίζουν, οι συνάδελφοι φωτογραφίζουν με κανόνες ιδεολογίας. Υπάρχουν κανόνες που φωτογραφίζουν. Δεν δημιουργούν αυτό το περιστατικό. Οι συνάδελφοι δεν φωτογραφίσανε και πλάτες. Αν δείτε τα βίντεο, ήταν πλάτες αυτοί που παίζαν ξύλο με τελειώσει αυτό. Αυτό είχε τελειώσει το περιστατικό. Το ξύλο που έφαγαν έγινε μετά το περιστατικό. Μετά τις πέτρες. Και εκεί είναι και η καταγγελία δική μας στα αστυνομία. Ενώ ήταν μπροστά στο περιστατικό δεν έκανε τίποτα. Δεν υπήρχαν επεισόδια. Είχαν τελειώσει τα επεισόδια και οι συνάδελφοι θα έρθήκαν μπροστά στα μάτια αστυνομικών.